Θυμάσαι πόσε προετοιμασίε έχει κάνει συνολικά στην καριέρα σου. Ε, θυμάμαι, ναι. Αυτή είναι η δέκατη που διανύουμε. Και όσο το σκέφτομαι, δηλαδή, δεν χωράει το μυαλό μου ότι έχουν περάσει τρει προετοιμασίε. Και είναι και έβδομη με τον Μπάουκ, είσαι ο πιο παλιό τώρα πια. Έβδομη. Ε, νομίζω υπάρχουν και άλλα παιδιά, όπω ο Κλάου, που νομίζω είναι πιο παλιό από μένα. Αλλά είμαι ένα από του πιο παλιού στην ομάδα. Όπως Θυμάσαι κάποια πιο πολύ από όλες, από αυτές τις 10? Ε, πιστεύω είναι η... η πιο ξεχωριστή για μένα ήταν αυτή όταν ήρθα στην ομάδα το 2007 που μου δίνονταν ευκαιρία από μια ομάδα γάμα, γάμα εθνικής να ανέβω δύο σκαλοπαιδιάτια και να έρθω στον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Θυμάσαι και το πρώτο φιλικό, μήπως τότε? Θυμάμαι, ναι. Ήταν με μια ομάδα της Γερμανίας τη Σεντ Πάολη. Δεν είναι μία ομάδα, είναι η ομάδα τη Γερμανία. Η ομάδα τη Γερμανία, ναι. Που αγωνιζόταν τότε, αν θυμάμαι καλά, στη Β' Εθνική. Και ήταν κάτι ιδιαίτερο για μένα, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι που φορούσα τη φανέλα τη ομάδα. Γκολ, είχε φάει. Είχα φάει, ναι. Ε, υπάρχει που να του αρέσει η περίοδο τη προετοιμασία. Πιστεύω πω όχι. Σε Και πιστεύω ότι είναι είναι και δύσκολη η περίοδο που γίνεται η προετοιμασία γιατί είναι μέσα στο καλοκαίρι και γενικά έχουμε συνηθίσει στο καλοκαίρι να κάνουμε διακοπέ και όχι προετοιμασία. Αλλά εντάξει, πιστεύω όλα μια συνήθεια είναι. Ούτε εσεί οι μουρλίοι, οι τερματοφύλακε που σα αρέσει να είστε λίγο πιο δυναμικοί στη δουλειά σα από του υπόλοιπου. Όχι, δεν πάβει. Να, δεν αλλάζει κάτι μάλλον σε αυτό. Γιατί όλοι πάνω κάτω κάνουμε τη δουλειά μα. Οπότε είτε εμεί κάνουμε κάτι διαφορετικό είτε τα παιδιά κάτι άλλο, όλοι κάνουμε μια δουλειά ίδια. Οπότε δεν αλλάζει κάτι.